Ακροδεξιά. Η ακροδεξιά υπήρχε, σύντροφοι. Δεν εφευρέθηκε τώρα. Τα ακροδεξιά κόμματα υπήρχαν. Η δεξιά επίσης υπήρχε. Εδώ πέρα είναι ο σύντροφος ο Νικολακόπουλος. Θα μας πει ότι εδώ υπάρχει ένα κόλπο. Δηλαδή η ακροδεξιά λουφάζει μέσα στην δεξιά την παραδοσιακή. Η παραδοσιακή δεξιά την κρατάει χαμηλά. Της απαγορεύει πολλές φορές να εκφράσει το λόγο της. Όταν τη χρειαστεί την αμολάει. Έτσι έγινε μετά τον εμφύλιο. Έτσι έγινε πριν τη Χούντα. Έτσι πήγε να γίνει μετά τη Χούντα, έτσι γίνεται και τώρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι ξεκομμένο, επικοινωνούνε και επικοινωνούνε μια χαρά. Είναι οι συνθήκες και είναι και ένα εργαλείο. Η ακροδεξιά υπήρχε πριν. Τι ήταν αυτό το οποίο την τάισε την ακροδεξιά? Η δεξιά πολιτική. Ποια ήταν η δεξιά πολιτική? Η άγρια εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού, χρόνο με το χρόνο όλο και πιο άγρια. Όπου οι άνθρωποι χάσανε εισοδήματα, χτυπήθηκε το κράτος πρόνοιας, ανεργία, εμφανίστηκαν πάλι στον 21ο αιώνα οι εργαζόμενοι φτωχοί του 20ου αιώνα. Κατάργηση του κράτους δικαίου. Μέσα σε όλα αυτά, σαν ένα εργαλείο που το είχαν παραγγείλει νωρίτερα, ήρθε και η μετανάστευση, το προσφυγικό και μεταναστευτικό κύμα. Το προσφυγικό και μεταναστευτικό κύμα που ξέσπασε το 2015 ήταν το μεγαλύτερο προσφυγικό μεταναστευτικό κύμα στην ιστορία της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Συγχρόνως ήταν η μεγαλύτερη διαπήδηση πληθυσμού από δύο υπήρους σε μία τρίτη που συνέβη ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και συγχρόνως ήταν το μοναδικό προσφυγικό και μεταναστευτικό κύμα στην ιστορία της Ευρώπης όπου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ήταν αμιγός διαφορετικού πολιτισμού από τις χώρες υποδοχής τους. Αυτά τα τρία παίξαν το ρόλο τους. Το μεταναστευτικό αξιοποιήθηκε και οι ακροδεξιές δυνάμεις άρχισαν να ανεβαίνουν. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Χρυσή Αυγή εδώ. Η Χρυσή Αυγή εδώ ήταν μια τραμπούκικη οργάνωση. Δρούσε σε συγκεκριμένα μέρη, έκανε τους τραμπουκισμούς της, μέχρι ότου ήρθε ο Σαμαράς. Μέχρι ότου ήρθε ο Σαμαράς και έδωσε το σύνθημα να αδειάσουν οι πλατείες, να ανακαταλάβουμε τις παιδικές χαρές, να ανακαταλάβουμε τις συνοικίες. Η Χρυσή Αυγή αρχίζει και δυναμώνει, έχουν επέλθει τα μνημόνια, τα εισοδήματά μας πάνε κατά διαόλου, γίνονται όλα αυτά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που εμένα με τρομάζει δεν είναι η άνοδος της ακροδεξιάς σαν τέτοια. Είναι αντίθετα η ενσωμάτωση των ακροδεξιών απόψεων, του ακροδεξιού λόγου και της ακροδεξιάς πρακτικής μέσα στην παραδοσιακή δεξιά. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο κίνδυνος για τη δημοκρατία, γιατί έτσι, μέσα από αυτό το σχήμα, η ακροδεξιά αποκτά θεσμικό λόγο. Ακούστε τον Βορύδη, ακούστε τον Γεωργιάδη. Το Μιχαλολιάκο όταν τον ακούτε, τσαντίζεστε, έχει τη γραφικότητά του, λες τον Μπούστη θα τον σκίσουμε. Βορύδης είναι θεσμικός. Γεωργιάδης είναι θεσμικός. Και μέσα από το κοινάλ, αντίστοιχες φωνές, τα οικονομικά, όχι στα τραμπούκικα, είναι θεσμικές φωνές. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο κίνδυνος της Ευρώπης. Το ίδιο έχει συμβεί σε όλες σχεδόν τις χώρες. Αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω αυτό για να αυτοκτονήσουμε μαζικά, το λέω αντίθετα σαν ένα λόγο για να παλέψουμε, η ακροδεξιά μαζί με την δεξιά που έχει ενσωματώσει τον ακροδεξιό λόγο και την ακροδεξιά πρακτική είναι κυβέρνηση. Σε Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, χώρες Βαλτικής, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Ιταλία, Ολλανδία, Βουλγαρία. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αυτό είναι η Ευρώπη και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προσπαθεί να γίνει κυβέρνηση στην Ισπανία ενάντια στους σοσιαλιστές και στους κοντέμους. Προσπαθεί στη Γαλλία με μεγάλη επιτυχία να ρίξει τον Μακρόν, τον οποίο δεν μπορεί να τον πεις και αριστερό. Στην Ελλάδα ο ένας δουλεύει για τον άλλον. Η Χρυσή Αυγή και η παραδοσιακή δεξιά. Θέλω να σας πω ότι
Εγώ αρνούμαι όταν αναφέρομαι σε αυτό το φαινόμενο να χρησιμοποιώ τον όρο λαϊκισμό. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας όρος ο οποίος εφευρέθηκε σκόπιμα για να αποκρύψει την ταξική φύση αυτού του φαινομένου. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μεταφασισμός. Είναι δηλαδή ο φασισμός που ήρθε μετά τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Η Ευρώπη, δόξα τω Θεώ, ήταν μαζικό κίνημα ο φασισμός και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Μέσα στις καινούργιες συνθήκες. Με αυτή την έννοια δεν είναι ακριβώς το ίδιο, έχει διαφοροποιήσεις. Άρα, όταν λέμε λαϊκισμό, κρύβουμε το ότι μιλάμε για μεταφασισμό. Συμβαίνει το μεταναστευτικό. Εδώ πέρα, σύντροφοι, σαν αριστεροί, κάνουμε ένα λάθος, το κάνουμε και στην ΚΟΥΕ, το κάνουμε και εμείς εδώ. Τι είναι το μεταναστευτικό? Είναι πρόβλημα, είναι ευκαιρία, είναι πρόκληση? Είναι πρόβλημα, σύντροφοι, το μεταναστευτικό. Εγώ όταν άκουγα άλλους συντρόφους να μιλάνε που είναι πιο καλόκαρδοι άνθρωποι από μένα και να λένε το μεταναστευτικό είναι μια πρόκληση, προσπαθούσα να με φανταστώ να μιλάω στο χέρι στο ένα χωριό 150 ανθρώπων που κοιμήθηκαν την Κυριακή και ξυπνήσαν τη Δευτέρα και είχαν 3.500 πρόσφυγες και μετανάστες σε ένα κάμπ απ' έξω, να του λέω ρε παγάσιδες, είστε τυχεροί, εδώ έχουμε μια πρόκληση δίπλα σας. Το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι πρόβλημα για αυτούς που έρχονται και για αυτούς που τους υποδέχονται. Η πρόκληση και η ευκαιρία είναι αν θα το λύσεις δημοκρατικά, αν θα το λύσεις χτυπώντας το ρατσισμό, αν θα το λύσεις μην αφήνοντας να αναπτυχθεί ο φασισμός, αν θα το λύσεις αξιοποιώντας τις οικονομικές ευκαιρίες που σε μεσοπρόθεσμο χρόνο μπορεί να σου προσφέρει. Αυτό έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύντροφοι. Και γι' αυτό το λόγο η Χρυσή Αυγή, δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Και είναι λάθος, επειδή συνέβη ένα φαινόμενο εδώ, ένα φαινόμενο εκεί, να τα τονίζουμε τόσο πολύ σαν να πρόκειται για μια γενική καταστροφή. Δηλαδή τα παιδιά πήγαν στα σχολεία και είναι 10 σχολεία που αντιδράσαν οι γονείς, για 10 μέρες το πολύ. Αυτό σε άλλες χώρες δεν έχει γίνει. Επομένως, το μεταναστευτικό προσφυγικό εργαλειοποιείται έτσι κι αλλιώς. Εργαλειοποιείται είτε από την αριστερά και τους δημοκράτες, είτε από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Αυτή η εργαλειοποίηση βοήθησε από την πλευρά της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην ανάπτυξη των μεταφασιστικών συνθήκων. Αφήστε με να σας πω το εξής. Ο Κούρτς έγινε κυβέρνηση στην Αυστρία, πανηγύρι ήταν, θρίαμβο δηλαδή, σημαία του είχε το μεταναστευτικό. Ο πρώτος νόμος που ψήφισε είναι 12-ωρη εργασία. Ο Ουρμπάν σημαία του είχε το μεταναστευτικό. Η πρώτη νόμη που ψήφισε είναι η ελαστικοποίηση της εργασίας, η κατάργηση του 8-ωρου, η κατάργηση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των πανεπιστημίων και πρόσφατα 400 ώρες υποχρεωτικής υπερορίας τώρα που θα πληρώνονται τα επόμενα 3 χρόνια. Το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, ναζιστικό φασιστικό κόμμα, το Αφεντέ στη Γερμανία, ζητάει να βάλει χέρι στο Σύνταγμα του 1949. Είναι Σύνταγμα Δικαιωμάτων που απαγορεύει τον ναζισμό, που παίρνει τέτοια μέτρα. Φτιάχνει καινούργιες νομοθεσίες για γάμο, θέλει ανάρτηση θρησκευτικών συμβόλων. Η ισπανική δεξιά, με προεξάγουσα το Vox, που πάλι χρησιμοποιεί εθνικιστικά, δηλαδή την ανεξαρτησία της Καταλωνίας, την εθνική της ανεξαρτησία, εκεί πέρα βάζει τους ανθρώπους, προβλέπει παραβιάσεις στα εργασιακά δικαιώματα, αλλαγή του οικογενειακού δικαίου εις βάρος της γυναίκας, απαγόρευση των αμβλώσεων, ελαστική εργασία. Το Brexit είναι μια φοβερή ιστορία, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Σας θυμίζω ότι ο κύριος λόγος που ξεκίνησε ήταν το μεταναστευτικό. Ισχυριζόντουσαν ότι οι μετανάστες είναι πάρα πολλοί, αυτοί θεωρούσαν μετανάστες και τους Πολωνούς που πηγαίναν νόμιμα να δουλέψουν εκεί πέρα. Άλλο πράγμα αυτό πάλι. Και τώρα βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Κανείς δεν μιλάει για το μεταναστευτικό, οικονομικό είναι το ζήτημα, οικονομική είναι η πάλι. Λέω λοιπόν, και το λέω αυτό και για το κόμμα μας, ότι το μεταναστευτικό, προσφυγικό, είναι αμιγώς ταξικό ζήτημα. Βρίσκεται
στην καρδιά της ταξικότητας. Και εμείς δεν το είδαμε πάντα έτσι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα και θα προχωρήσω. Η τελευταία διαδήλωση που έγινε στην Ευρώπη για τον πόλεμο είναι για τον πόλεμο στο Ιράκ. 15 χρόνια πριν. Και πριν από αυτό για την Ιουγκοσλαβία. Εκτός αν τα λέω ανάποδα, νομίζω τα λέω σωστά. Εγώ προσπάθησα στην Ευρώπη πολλές φορές με την ΚΟΥΕ και σε συνεννόηση με τους σοσιαλδημοκράτες να κάνουμε μία εκδήλωση ενάντια στους πολέμους. Τίποτα. Εμείς εδώ σαν κόμμα, εμείς εδώ σαν κίνημα, σταθήκαμε μονάχα σαν να ήταν ανθρωπιστικό πρόβλημα. Σωστά. Η μετανάστευση και η προσφυγιά. Με αυτή την έννοια δεν ήμασταν πάντα αριστερά, πολλές φορές ήμασταν η Μαρία Τερέζα. Καλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλαμε να δώσουμε φαΐ, να δώσουμε ρούχα που είναι καθήκον μας. Δεν είναι κάτι καινούριο για την αριστερά αυτό. Δεν πετύχαμε όμως μέσα από αυτό να δημιουργήσουμε την αριστερή συνείδηση στο λαό μας ενάντια στους πολέμους, ενάντια στην υπεριαλιστική εκμετάλλευση των τρίτων χωρών. Γιατί γίνεται σύντροφη τώρα αυτό? Για ποιο λόγο ανεβαίνει η ακροδεξιά και η δεξιά ενσωμάτωσε τον ακροδεξιό λόγο, χρησιμοποίησε το μεταναστευτικό? Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Είναι ένα ιδεολόγημα, ορκίζονται στη σημαία και εμείς τη σημαία την έχουμε για να την καίνε κάποιοι έξω από το Πολυτεχνείο? Σύντροφοι, πρέπει να μας είναι σαφές. Νομίζω ότι είναι η επόμενη φάση για να μπορέσουν να περάσουν ακόμα σκληρότερα μέτρα στον νεοφιλελευθερισμό. Δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία τα αναγάγουν σε ένα επίπεδο ιδεολογημάτων κρύβουν από πίσω τους μονάχα ένα πράγμα. Τη σκληρότερη επίθεση που έχει γίνει ποτέ στην εργασία και στην κοινωνία στην ιστορία της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και αυτό είναι που η αριστερά καλείται να αντιμετωπίσει. Ο στόχος τους είναι η αλλίωση και η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν χρειαστεί. Η αλλίωση και η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, η αλλίωση και η διάλυση των δημοκρατικών σχέσεων, της δημοκρατίας. Κράτος δικαίου και δημοκρατία διακυβεύονται. Προσέξτε, όχι κράτος δικαίου με την αριστερή έννοια. Όχι δημοκρατία με την αριστερή έννοια. Διακυβεύονται κράτος δικαίου και δημοκρατία με την έννοια την αστική, με την έννοια του διαφωτισμού. Άρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα αυτά που πρέπει να αντιπαλέψουμε και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ έχει έρθει και ο Μπάνον. Ο Μπάνον είναι αυτός που βοήθησε τον Τραμπ. Ο Κώστας ο Αρβανίτης θα μπορούσε να μας μιλήσει μετά για την Cambridge Analytica και τα κόλπα που γίνονται και που σε λίγο θα τα υποστούμε. Εγώ πιστεύω δηλαδή τώρα δεν είναι δυνατά, στις εθνικές εκλογές θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Ωραία λοιπόν, έχουμε δεξιά, ακροδεξιά, χρησιμοποιεί τα πάντα και τη μετανάστευση για να χτυπήσει την κοινωνία και την εργασία. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να ανασχέσουμε τη μεταφασιστική επέλαση, συγχρόνως όμως δεν θέλουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή, καλά είπανε οι άλλοι ομιλητές, αυτή δημιούργησε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε λοιπόν αλλαγές. Κατά τη δική μου την άποψη, η αλλαγή που χρειάζεται να γίνει και που μπορεί να γίνει είναι μία αλλαγή στο μείγμα οικονομίας κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε σαν οικονομική ένωση. Αυτό συμπαρέσυρε κοινωνικά πράγματα τα οποία πήγανε καλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό το μείγμα τώρα έχει γίνει μόνο οικονομικό. Δεν παίρνονται μέτρα για την κοινωνία και ό,τι παίρνεται για την κοινωνία είναι στη διάλυση των υπαρχόντων κατακτήσεων. Κατά την άποψή μου εδώ, η αριστερά και οι δημοκράτες πρέπει να φύγουμε από τους βερμπαλισμούς, πρέπει να φύγουμε από τα παχιά λόγια και να προτείνουμε μικρές, σε εισαγωγικά, εφαρμόσιμες αλλαγές. Πρέπει να προτείνουμε αλλαγές στο κοινοτικό και στο εθνικό δίκαιο που θα έχουν γρήγορα αποτελέσματα στην καθημερινότητά μας. Να ξαναδούμε λεφτά στη τσέπη μας. Να ξαναδούμε τα νοσοκομεία μας να έχουν γιατρούς καλύτερα. Όχι καλύτερους γιατρούς, έχουν πολύ καλούς γιατρούς. Είμαι και γιατρός, άμα το μεταφέρουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό θέλει χρόνο και θέλει πάλι σε εθνικό επίπεδο επίσης.
Εδώ πέρα έχουμε ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Το εθνικό με το ευρωπαϊκό παντρεύονται. Ενώ κανονικά οι ευρωπαϊκές εκλογές θα έπρεπε να έχουν μία αυτόνομη σημασία και την έχουν, στη χώρα μας σήμερα έχουν σχέση και με το τι θα γίνει μετά. Και σας είναι φανερό, ένα κακό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές θα πλουτίσει τη δύναμη της δεξιάς στην Ευρώπη και θα σταθεί εμπόδιο στο Ευρωκοινοβούλιο να ψηφίσει και θετικά πράγματα. Συγχρόνως θα δημιουργήσει συνθήκες που θα δυσκολέψει τις δημοκρατικές δυνάμεις, τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, να πάει καλά στις εθνικές εκλογές. Άρα η πάλη που κάνουμε, δεν έχει άδικο ο Μητσοτάκης, είναι δημοψήφισμα. Αλλά σύντροφοι, να σας πω κάτι, είναι δημοψήφισμα γιατί φτάσαμε από τον Γιούνκερ στο Βέμπερ, σκεφτείτε να πάμε και από τον Τσίπρα στο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι επειδή είμαι αριστερός και είμαι στον Τσίπρα και είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γιατί θα κλείσουν νοσοκομεία, δεν θα γίνουν δρόμοι, τα λεφτά μου θα ξαναλιγοστέψουν, ο κατώτατος μισθός θα κατέβει και δεν θα αυξηθεί, ο υποκατώτατος θα έρθει. Έχουμε επιχειρήματα να πούμε, η παιδική φτώχεια την ρίξαμε 3,5%, θα ξανανέβει. Την ανεργία την ρίξαμε 6%, θα ξανανέβει. Έχουμε επιχειρήματα να πούμε. Και επίσης, όπως ίσως ξέρετε, το 70% των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή μας την καθημερινή έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, αυτά έχουμε να κάνουμε. Με ποιους θα τα κάνουμε? Μόνοι μας δεν μπορούμε. Το είπε ο Κώστας. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Δεν πάνε να θέλουμε. Πρέπει να βρούμε συμμάχους. Και η αριστερά καθοριζόταν από τον τρόπο και τη δυνατότητά της να κάνει συμμαχίες. Εδώ πέρα έχουμε δυσκολίες. Έχουμε δυσκολίες με εμάς τους ίδιους, οι οποίοι κρατάμε σαν παρθένες την καθαρότητά μας πρωτού γάμου, μη τυχόν και διακορευτούμε. Έχουμε από τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια κάνανε αυτό το σμίξιμο με την δεξιά και τώρα έχουν δεσμεύσεις, έχουν διάθεση. Αλλά έχουν δεσμεύσεις, έχουμε από τους πράσινους, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Είναι ωστόσο σαφές ότι πρέπει να κάνουμε την πλατιά συμμαχία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για να κάνουμε, σύντροφοι, την πλατιά συμμαχία χρειάζεται... Συγγνώμη ρε παιδί. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση και πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση σαν αριστεροί. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση γιατί κάνω πλατιά συμμαχία θα πει κάνω υποχωρήσεις. Ιδάλλως δεν κάνω συμμαχία, προσπαθώ να τους ενσωματώσω όλους σε μένα. Εάν λοιπόν δεν έχω αυτοπεποίθηση ότι δεν διακινδυνεύει η αριστερότητά μου, δεν κινδυνεύει η αριστεροσύνη μου, επειδή αντί να παλέψω για να είναι 2.000 ευρώ ο μισθός, παλεύω ώστε να τον ανεβάσω κατά 200 ευρώ το μήνα, μπορεί κάτι να πετύχουμε. Αν παλέψουμε για το άλλο, θα πετύχουμε στις ταβέρνες ανά 5-6 να τα συζητάμε και να λέμε ρε μπαγάσα τι φοβεροί τύποι είμαστε και τέτοια πράγματα. Πρέπει να φύγουμε από τη λογική της ήττας, το είπε ο Αρβανίτης. Μας κούρασε, σύντροφοι, η λογική της ήττας. Η δικιά μου η γενιά μεγάλωσε μέσα σε αυτή τη λογική. Η γενιά της Αγγέλη, η γενιά του Μάριου δεν πρέπει. Δεν έχουν λόγο να υποστούν αυτή τη λογική. Πάμε για να νικήσουμε. Το να νικήσουμε έχει μεγάλη σημασία στη ζωή μας, στη τσέπη μας. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις μετά, να σας πω κοινωνικά τι σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε στοιχεία. Αλλά πάμε για να νικήσουμε. Πάμε για να νικήσουμε γιατί, υφιστάμεθα τη μεγαλύτερη επίθεση που υφίσταται ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Και γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό με συμμάχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.